Πανικό στο Γενικό Επιτελείο του Ουκρανικού Στρατού αναφορικά με την κατάσταση στον τομέα του Ουγγλιντάρ, μια σκηνή πιθανότερη από ποτέ μια ρωσική αντεπίθεση από την προεξοχή Βρεμεύσκη και από την Νοβομιχαήλοβκα. Πιο συγκεκριμένα και σύμφωνα με νέα δημοσίευση της Ρωσικής Αμυντικής Σελίδας SV Pressa, αφότου οι επιζώντες της 79 ταξιαρχίας εφόδου του Ουκρανικού στρατού εγκατέλειψαν τη Μαρίνκα, η γραμμή επαφής μεταξύ των δύο στρατών μετακινήθηκε πίσω από το φράγμα της περιοχής. Ρωσικές πηγές αναφέρουν πως κάποιες εφεδρείες των Ουκρανικών Εναπλών Δυνάμεων έσπευσαν στο σημείο από το Κουράκοβο. Στόχος τους είναι να επιχειρήσουν αντεπίθεση από τον αυτοκινητόδρομο Omicron 0532 και να εκδιώξουν προς τα πίσω τα Ρωσικά συντάγματα μακριά από το χωριό Μπέτα. Η πρέσα εκτιμά πω ο Ουκρανικό στρατό δεν διαθέτει αρκετή στρατιωτική ισχύ για να πετύχει κάτι τέτοιο. Ο Ρώσος Ανταποκριτής Πολέμου Αλεξάνδρ Στυλάτκοφ μετέδωσε πως το 103ο Σύνταγμα της 150 Μεραρχίας του Ρωσικού Στρατού οδήγησε τον εχθρό έξω από τη δασόδη περιοχή που βρίσκεται αριστερά του δρόμου για την Γεωργίευκα. Μιλάμε για σημείο που απέχει περίπου 1000 μέτρα δυτικά της Μαρίνκα και 1200 μέτρα μακριά από τις ισχυρότερες οχυρώσεις. Το ρωσικό πεζικό χτύπησε από τα πλάγια και νίκησε τον εχθρό. Και κάτι ακόμα. Το 103ο Σύνταγμα κατέλαβε μέρο του αυτοκινητόδρομου προ το Κουράκοβο. Το πεζικό μα είναι στην κατάληψη τη Γεωργίευκα. Σε πρόσφατε δηλώσει του, ο διοικητή τη επιχειρησιακή ομάδα δυνάμεων Ταύρια του Ουκρανικού στρατού, Ταρναύσκη, μίλησε για τι αναφορέ περί ρωσική κατάληψη τη Μαρίνκα. Τόνισε συγκεκριμένα τι ελλείψει του Ουκρανικού στρατού σε πολεμοφόδια, εξοπλισμό και ανθρώπινο δυναμικό και με έμφαση ανέφερε γι' αυτό χρειάζεται να γίνει επιστράτευση. Η SV Πρέσσα αναφέρει πω σχεδόν όλη η 79 ταξιαρχία εφόδου του Ουκρανικού στρατού εξουδετερώθηκε στη Μαρίνκα. Ο Ταρνάυσκι εξέφρασε τη λύπη του για τι απώλειε του Κιέβου, οι οποίε, όπω όλα δείχνουν, δεν είχαν και σημαντικά αρνητικό αντίκτυπο για τη ρωσική πλευρά. Σήμερα κατανοούμε απόλυτα πω η κύρια αποστολή μα είναι να διατηρήσουμε ασφαλή το προσωπικό. Λαμβάνουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα για να διασφαλίσουμε πω μαζικέ απώλειε δεν θα υπάρξουν, όποιο και αν είναι το κόστο, είπε ο Ουκρανό διοικητή. Πάντως, η Εσβη Πρέσα, σχολιάζοντα τι δηλώσει του, τονίζει πω τα λόγια του Ταρνάφσκι δεν συμβαδίζουν με άλλες αναφορές από το Ουκρανικό Γενικό Επιτελείο, όπω για παράδειγμα η φράση Προσπαθούμε να διατηρήσουμε ασφαλή το πεζικό, αφού οι απώλειες στη Μαρίνκα ήταν τεράστιες. Ευχαριστούμε που μα παρακολουθήσατε. και να λαμβάνετε πρώτοι όλε τι εξελίξει, κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μα.